Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας είναι μαζί μας χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι της Αττικής που μαζί με τις οικογένειές τους δοκιμάστηκαν τις τελευταίες μέρες από τις ανεπάρκειες ενός κράτους που είναι εχθρικό απέναντι στο λαό, που προτεραιότητά του είναι τα κέρδη των λίγων και όχι η προστασία του λαού από φυσικά φαινόμενα και καταστροφές. Αυτή η μεγάλη συγκέντρωση και ο κοινός μας αγώνας απέναντι στο κοινό αντίπαλο, την κυβέρνηση και το αστικό κράτος μας οπλίζει με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη θέληση να συνεχίσουμε τη μάχη της συλλογικής διεκδίκησης μέσα από τα συνδικάτα μας, για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζονται. Όλα κατακτούνται με αγώνες. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, που τα τελευταία χρόνια έχει μπει μπροστά στην οργάνωση των αγώνων των εργαζομένων της Πάτρας, δεν θα μπορούσε να λείψει από το κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας για αυτή την πορεία του αγώνα και της διεκδίκησης. Πριν 4 χρόνια, οι εργαζόμενοι μαζί με δεκάδες ζωντανά και υπαρκτά συνδικάτα της Πάτρας, μαζί με τίμιους και αγωνιστές συνδικαλιστές, καταφέραμε και στρίψαμε το τιμόνι του Εργατικού Κέντρου σε ταξική και αγωνιστική κατεύθυνση. Με σύνθημά μας, συνδικάτα των εργατών και όχι των εργοδοτών, δώσαμε μια τίμια μάχη απέναντι στους νόθους και εργατοπατέρες της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, που δεν έχουν καμία σχέση με τα συνδικάτα και τους αγώνες τους, που είχαν απαξιώσει το συνδικαλιστικό κίνημα στην περιοχή και εξυπηρετούσαν συμφέροντα που δεν είχαν να κάνουν με τα συμφέροντα του εργάτη. Απέναντι σε αυτούς που για να λιώνουν τους πραγματικούς συσχετισμούς προχωρούσαν σε σωρία παρανομιών και νοθείας. Βέβαια, τους έμαθε όλος ο Ντουνιάς. Είναι γνωστή η παρέα της πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ και των ανθρώπων της στην Πάτρα που μπαινόβγαιναν και συνεχίζουν να μπαινοβγαίνουν στα γραφεία των υπουργών για να παίρνουν εντολές και συμβουλές για το πώς θα χειραγωγήσουν τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να περάσουν τους νόμους τους για πετσόκομα των εργασιακών δικαιωμάτων μας και των μισθών μας. Είναι αυτοί που μέχρι σήμερα επιτίθονται με λύσα και με όλους τους τρόπους απέναντι στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν ότι κουμάντο στο Εργατικό Κέντρο κάνουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους, σε κόντρα με την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Δεν μπορούν με τίποτα να χωνέψουν ότι στην Πάτρα υπάρχει ένα εργατικό κέντρο που συντονίζει και ενισχύει τη δράση δεκάδων συνδικάτων για αυξήσεις στους μισθούς, για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για μέτρα προστασίας στους χώρους της δουλειάς. Δεν πειράζει. Εμείς θα συνεχίσουμε μαζί με τους εργαζόμενους της Πάτρας και τα συνδικάτα τους που μπήκαν μπροστά όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπουν οι αγώνες της εργατικής τάξης στο γύψο, για να ξυλωθεί ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός από το Εργατικό Κέντρο, για να σηκώσουν ανάστημα οι εργαζόμενοι, για να οργανωθούν αγώνες απέναντι σε αυτό το σάπιο σύστημα που μας καταδικάζει στη φτώχεια, στην ανεργία και στην εξαθλίωση. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο την κοροϊδία αυτής της κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων που με τους νόμους τους άνοιξαν το δρόμο και την όρεξη στο κεφάλαιο για να τσακίσουν τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε στην Πάτρα οι άνεργοι να τείνουν να γίνουν πλειοψηφία, να ξεπερνάνε τις 38.000, να γιγαντώνεται καθημερινά η απλήρωτη
και ανασφάλιστη εργολαβική εργασία. Γιατί δεν δεχόμαστε στην Πάτρα χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι να δουλεύουν χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, χωρίς μέτρα προστασίας, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα στην πόλη μας, να θρηνούμε νεκρούς συναδέλφους μας. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε στην Πάτρα να υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες λαϊκά νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και τα παιδιά τους να παρακαλάνε να πάνε σχολείο ή σε σπίτι συμμαθητή για να μπορέσουν να ζεσταθούν. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και η ΕΧΤΗ είπε εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν μπει στον κόπο να απαντήσουν στην επιστολή του Εργατικού Κέντρου που έχουν συνυπογράψει 86 φορείς και σωματεία με συγκεκριμένα αιτήματα, όπως είναι η προσλήψη υγειονομικών, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου νοσημάτων Θώρακος στην Πάτρα που έκλεισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την επίταξη του ιδιωτικού θεραπευτηρίου του Ολύμπιον. Η κατάσταση στις δομές της υγείας στην περιοχή μας είναι τραγική. Τα νοσοκομεία της περιοχής μας βρίσκονται σε δύσκολη θέση, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, με εξουθενωμένο προσωπικό, με μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο για να καλυφθούν τα κενά, με διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, η ΕΧΤΗ είπε και η κυβέρνηση αποφάσισε νέες μετακινήσεις γιατρών από τα κέντρα υγείας της Ακράτας, της Χαλαντρίτσας, του Ερημάνθου προς το νοσοκομείο Αιγίου για να καλύψει τις κενές θέσεις των γιατρών που η ίδια η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει. Αντί λοιπόν να στηρίξει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που εξυπηρετεί σε αυτές τις περιοχές αγροτικό πληθυσμό, ηλικιωμένους συνανθρώπους μας που η πρόσβασή τους στα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας είναι δύσκολη και θα μπορούσε να έχει ουσιαστική συμβολή στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων καθώς και στην επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος. Τα απαξιώνει και επί της ουσίας τα θέτει εκτός λειτουργίας. Το σχέδιο πασιφανές. Απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας προς όφελος των ιδιωτικών δομών υγείας. Σχεδιασμός νέων συγχωνεύσεων, λουκέτων, νοσοκομείων, κέντρων υγείας, τόμοι και ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Όλα αυτά, συνάδελφοι, τα λένε ανάπτυξη. Λένε ανάπτυξη την απαξίωση και την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Λένε ανάπτυξη το κομμένο ρεύμα σε χιλιάδες λαϊκά σπίτια. Λένε ανάπτυξη την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία. Λένε ανάπτυξη τους χιλιάδες εγκλωβισμένους εργαζόμενους για πάνω από 20 ώρες στους χιονισμένους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους που τους έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μία και δύο φορές και τους έχουν παραδώσει στο κεφάλαιο για να θησαυρίζει. Εμείς όλα αυτά τα λέμε βαρβαρότητα. Με τη σημερινή μας μεγαλειώδη πορεία, με όλα τα μέσα από την Πάτρα μέχρι εδώ, έξω από τη Βουλή, τους λέμε καθαρά ότι η εργατική τάξη είναι εδώ και με τους αγώνες της, με την αλληλεγγύη της, θα τσακίσει τα σχέδιά τους και θα ηγηθεί των αναγκών για όλα όσα έχουμε ανάγκη. Τους λέμε καθαρά, δεν κάνουμε πίσω. Συνάδελφοι, μας φοβούνται, φοβούνται τον αγώνα μας, φοβούνται την οργάνωση στα σωματεία μας, φοβούνται τους απεργιακούς μας αγώνες. Αυτό δείχνει άλλωστε και ο πρόσφατος νόμος Έκτρωμα, αλλά και όλοι οι προηγούμενοι αντεργατικοί νόμοι. Είναι ώρα να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι καλά κάνουν και μας φοβούνται. Δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω από τα δικαιώματά μας. Τώρα είναι η ώρα. Εργαζόμενοι μαζί με τους αγρότες, τους βιοπαλλεστές των πόλεων, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Τώρα είναι ανάγκη να βγούμε μπροστά. Τώρα είναι η ώρα
να οργανώσουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της ζωής μας και της υγείας μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, οργανωμένοι στα σωματεία μας, για να μην περάσει η βαρβαρότητα που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ο μοναδικός δρόμος προς τη νίκη είναι οι αγώνες της εργατικής τάξης. Καλή συνέχεια στους αγώνες μας. Η εργατική τάξη στο τέλος θα νικήσει.